Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε και εύχομαι πολλά περαστικά στον φίλο μου τον Γιώργο τον Βλάχο. Εντάξει, δεύτερη φορά δεν είναι τίποτα σπουδαίο, Γιώργο, ελπίζω. Έχουμε αντισώματα τώρα όλοι, έχουμε κάνει τα εμβόλια μας. Περνάει. Είναι κάτι με το οποίο δυστυχώς πρέπει να μάθουμε να ζούμε τα επόμενα χρόνια. Σήμερα ζήτησα από τον κύριο Πρόεδρο να γίνει η συνεδρίαση και για τυπικούς λόγους ως προς το άρθρο που ψηφίσαμε στο νόμο. Και έτσι το άρθρο ήταν δεσμευτικό για μένα αν είχαμε κάποια ουσιώδη αλλαγή επ' αυτών που λέγαμε στο νομοσχέδιο. Και όπως θα διαπιστώσετε δεν έχουμε κάποια ουσιώδη αλλαγή, έχουμε πάει ακριβώς πάνω σε αυτά που λέγαμε. Όμως, πέραν του τυπικού, με ενδιαφέρει πολύ εδώ το ουσιαστικό. Η εξυγίανση να πηγαίνει ο Ελευσίνος είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Αναφέρεται σε μια εταιρεία που όπως θα δείτε από το σχέδιο εξυγίανσης έχει σήμερα που μιλάμε 432 εκατομμύρια ευρώ χρέη. Είναι ένα μεγάλο βάρος. Αφορά σε 600 εργαζόμενους. Αφορά σε μια μεγάλη περιοχή, στην περιοχή της Ελευσίνος. Αφορά σε ένα πολύ κρίσιμο κομμάτι για την ελληνική βιομηχανία και την ναυπηγική βιομηχανία συγκεκριμένα. Αφορά σε ένα μεγάλο κομμάτι στο πολεμικό ναυτικό και στις δικές του ανάγκες ως προς τις χρήσεις του ναυπηγείου. Είναι ένα μεγάλο δηλαδή project, το οποίο είχα πει από την αρχή ότι δεν πρέπει να το αφήσουμε να καταστραφεί από τον συνήθινο ελληνικό λαϊκισμό ή από την όποια πολιτική σύγκρουση μπορεί να έχουν τα κόμματα στη μία ή στην άλλη φάση της πολιτικής ζωής και ενώπιση των υπερχομένων εθνικών εκλογών. Γι' αυτό λόγο είχα επιμείνει ότι η διαφάνεια στη διαδικασία θα είναι για μας το ζητούμενο. Έτσι λοιπόν, ερχόμαστε εσύ μας, έχουμε στείλει στα email σας. Εμείς το παραλάβαμε το οριστικό σχέδιο το Σάββατο απόγευμα, το συνόμο που το είχατε για λίγο διάστημα, αλλά και εγώ μαζί με εσάς το πήρα, το τελικό. Έχουμε προγραμματίσει να υπογραφεί σε μια τελετή με τα ενδιαφερόμενα μέρη, τα εμπλεκόμενα μέρη μάλλον, την Πέμπτη στο γραφείο μου, για να μπορεί μετά να γίνει επίσημη αίτηση στο δικαστήριο βάσει αυτού του σχεδίου και να πάρει τη διαδικασία βάσει του αρχιευτικού δικαίου και τα άλλα που με πει, μη λέμε τα ίδια. Θέλω δύο λόγια να πω ακόμα. Θα μας παρουσιάσουν το σχέδιο και τις παραμέτρους τους ο επενδυτής, ο κύριος Πάνος Ξενοκώστας από την εταιρεία Onex, που έχουμε καλέσει εδώ σήμερα και ευχαριστώ το Προεδρείο που επεδέχθη την πρότασή μου για την πρόσκληση, αλλά και ο πρόεδρος του Σωματείου των Εργαζομένων των Ναυπηγείων Ελευσίνος και νεοεκλεγής πρόεδρος, γιατί είχαμε και τις εκλογές προχθές και θέλω να συγχαρώ για την θριαμβευτική εκλογή με άνω του 70%. Δύο λόγια λοιπόν να πω, όχι για τις μεγάλες λεπτομέρειες, θα τις πούνε και θα τις κλείσω εγώ μετά αφού κάνετε και τις απορίες σας. Στο σημείο εκείνο στο οποίο είχαμε μια μεγάλη συζήτηση αν οι εργαζόμενοι και πόσοι εργαζόμενοι υποστηρίζουν το παρόν σχέδιο, πρέπει να σας πω ότι το σύνολο των εργαζομένων, το 100% των εργαζομένων, ακόμα και αυτοί που ήταν αρνητικοί την περασμένη φορά στο σχέδιο, προσήλθαν κανονικά και υπέγραψαν το σχέδιο. Δεν υπάρχει, δηλαδή, δεν λείπει υπογραφή ούτε ενός εργαζομένου. Και οι 600 έχουν υπογράψει. Αυτό νομίζω είναι μια μεγάλη ψήφος εμπιστοσύνης και σημαντικό για το δικαστήριο, όπου θα δει μια τέτοια πρωτοφανή υποστήριξη από τους εργαζόμενους. Το δεύτερο, το οποίο θέλω να πω, είναι ότι για την άλλη μεγάλη έτσι, ένσταση και ανησυχία που υπήρχε ως προς τη χρηματοδότηση του σχεδίου, πρέπει να σας πω ότι είμαι σε διαρκή επαφή με την DFC και την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Από την τελευταία μας συνεδρίαση και την ψηφοφορία είχαμε έκτοτε την έγκριση από το Legal Committee του DFC ότι η χρηματοδότηση είναι νόμιμη και είχαμε και την έγκριση από το State Department ότι η χρηματοδότηση είναι σύμφωνη με τα αμερικανικά συμφέροντα. Τι μένει ακόμα? Μένει η συνεδρίαση του Investment Committee, το οποίο έχουμε μιλήσει βέβαια εκτενώς, για να πάρουμε και από αυτό την τυπική του έγκριση. Αυτό αναμένεται περίπου στα τέλη Νοεμβρίου. Και έχουμε και την τυπική τελική έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της DFC, το οποίο θα γίνει κάποια στιγμή μετά τις γιορτές. Λέει κατά τη διάρκεια που θα κρίνεται η αίτηση στο δικαστήριο, θα έρθει και η τελική έγκριση από DFC. Την άλλη εβδομάδα, νομίζω ότι Δευτέρα, μπορούμε να ενημερώσουμε μετά κύριε Ξενοκώστας, 14 του μηνός, αν θυμάμαι καλά, είναι, θα έχουμε την αποστολή της DFC στην Ελλάδα, στα ναυπηγεία Ελευσίνος. Εγώ σκοπεύω να πάω
με την διεύση στα ναυπηγεία. Όποιος από τα κόμματα της αντιπολιτεύσης θα ήθελε να είναι παρόν, είναι τα μάλα ευπρόσδεκτος για να μιλήσει και ο ίδιος με την DFC. Εμείς με αναλαμβάνω εδώ, με μόνο μανι τα χαρτιά, δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Απλώς και μόνο για να μην υπάρχει ανησυχία αν πράγματι τα χρήματα αυτά υπάρχουν ή είναι έπε από τα ερώτητα. Και θέλω να πω και κλείνοντας ότι θεωρώ πολύ σημαντική και θα την κίνηση του κ. Ξενοκώστα και να τον συγχαρώ για αυτήν. Πρωτοφανής κίνηση για σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο ακόμα είναι στη φάση της δικαστικής διαδικασίας, δεν έχει ξαναγίνει, δεν ξέρω καμία ανάλογη περίπτωση. Ο κ. Ξενοκώστας αποφάσισε τις γιορτές αυτές να δώσει δώρο Χριστουγέννου στους εργαζόμενους του ναυπηγείου και ότι με τις γιορτές αυτές δεν θα έχει ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και αποκλείται να έχει λάβει έστω και την τυπική έξω του δικαστηρίου για το σχέδιο αυτό. Είναι όμως ένα δείγμα του μεγέθους της δέσμευσης της εταιρείας Onex πάνω στο σχέδιο αυτό και του μεγέθους της πίστης της εταιρείας Onex ότι το σχέδιο αυτό τελικώς θα πετύχει και θα προχωρήσει. Για μένα δεν σας κρύβω και μοιράζουμε αυτή την επιτυχία και με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί μαζί το ψηφίσαμε και εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, δυστυχώς τα άλλα κόμματα δεν ακολούθησαν. Είναι μια ευχάριστη στιγμή ότι οι εργαζόμενοι των ναυπηγείων Ελευσίνος θα πάρουν για πρώτη φορά δώρο Χριστουγέννων. Μετά από αρκετά χρόνια θα μας πει τη λεπτομέρεια ο πρόεδρος του Σωματείου. Στην πολιτική μπαίνουμε τελικά για να κάνουμε και το σωστό, για να κάνουμε και το καλό. Πέραν τώρα το όπλο τσακωμού. Κλείνοντας, θα μου επιτρέψετε αυτό το σχολείο. Δεν θέλω να ευτελίσω τη συζήτηση, αλλά οφείλω να το κάνω για να μην δημιουργούνται απορίες στην κοινή γνώμη χωρίς λόγο. Υπήρξε μία ανάρτηση από τον συνάδελφο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Πολάκη, σε σχέση με τις εργασίες της εταιρείας Onex από τα ΕΛΤΑ, όπου περίπου κατηγόρησε εμένα και την Onex ότι με απευθείας αναθέσεις από τα ΕΛΤΑ παίρνει τα χρήματα για να αγοράσει ένα ναυπηγείο Ελευσίνος ο κύριος Ξενοκώστας. Για την ιστορία και τα πρακτικά λέω ότι αυτό είναι προφανώς απολύτως ψευδές. Η Onex έχει σχέση με τα ΕΛΤΑ άλλο κομμάτι του ομίλου από το 2005, διαρκή σχέση το 2005, είχε και την περίοδο 15-19, διαρκή σχέση, την ίδια σχέση που έχει και σήμερα, ούτε παραπάνω ούτε παρακάτω. Είναι άσχετη η δραστηριότητα της Onex στα ΕΛΤΑ με τα ναυπηγεία Ελευσίνος, για το οποίο, όπως έχω εξηγήσει, η χρηματοδότηση προέρχεται από την Αμερικανική Επενδυτική Τράπεζα, DFC. Πιστεύω, και το λέω με ειλικρίνεια, ότι σε ένα τόσο μεγάλο project, για το οποίο επαναλαμβάνω, έχω αναγνωρίσει δημόσια και από την αρχή και την θετική συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ. Και το οποίο το ψηφίσαμε και μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Και για το οποίο θα το καμαρώνουμε όλοι μαζί να προχωράει, όταν εγώ πια δεν θα είμαι υπουργός ανάπτυξης, δεν θα μείνω για πάντα υπουργός ανάπτυξης στη ζωή μου. Έτσι δεν είναι. Και θα είναι κάποιος άλλος. Πιθανόν κάποιος από εσάς. Όποιον πάει σε τόσο επιλέξει ο ελληνικός λαός και ο επόμενος πρωθυπουργός. Μην το ευτελίσουμε. Είναι μεγάλο project αυτό. Αφορά ζωές ανθρώπων και παρόντων και μελουμένων πολύ παραπάνω από την βραχύδια δικιά μας θητεία ενός εκάστου. Και νομίζω ότι είναι καλύτερο να κρατήσουμε αυτό το επίπεδο. Παραλαμβάνω, θα αφήσουμε να μιλήσουν όσοι συντάξανε το σχέδιο. Και μετά είναι και η διάθεσή σας για να τους κάνετε όποια ερώτηση θέλετε επί του σχεδίου. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Και θα κλείσω εγώ για να πω αν υπάρχουν κάποιες απορίες που τυχόν δεν έχουν απαντηθεί. Πάντως, σε γενικές γραμμές, το σχέδιο πατάει ακριβώς, γι' αυτό και επαναλαμβάνω, ως προς την τυπική δέσμευση του νόμου, θα μπορούσαμε να μην είμαστε εδώ σήμερα, γιατί γράψαμε αν υπάρξει κάποια ουσιώδη μεταβολή. Δεν έχει υπάρξει ουσιώδη μεταβολή, θα μπορούσαμε να μην είμαστε καθόλου εδώ σήμερα, όπως εγώ προτιμώ να είμαστε. Και προτιμώ, επαναλαμβάνω, αυτό το σχέδιο να είναι μια συλλογική μας επιτυχία και όχι μια προσωπική δική μου επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Ξενοκώστα, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο με το τελευταίο, με το επεισόδιο που καταγγέλλω ότι έγινε με τον κύριο Δανούση και όσα είπε ο συνάδελφος του ΚΚΕ προλίγο εδώ για τις ανακοινώσεις της ΓΕΣΕ. Και της ΓΕΣΕ. Εκπλήσωμε. Ένα απλό Google search για τις σχέσεις ΚΚΕ και ΓΕΣΕ και μάθα τις παρούσες ηγεσίες ΓΕΣΕ
δείχνει ότι μάλλον η υποκρισία είναι όλη πάνω σας. Παραδείγματος χάρη, αν κάνετε Google κουκουέ γεσέ Παναγόπουλος, λέω τις λέξεις κλειδιά, βγαίνουν οι στιγμές στη Ρόδο το 2019 που το κουκουέ καταγγέλλεται από τον Παναγόπουλο ότι δια της βίας εμπόδισε τις συνεδρίες και τις εκλογές της ΓΕΣΕ και σας κατηγορεί εσάς, το κουκουέ, ως τραμπούκους, ως βίαιους, ως απεργοσπάστες και ως, ως διακινητές αλλοτρίων συμφερόντων. Καλά, τώρα τι έγινε? Εσάς σας έλεγε ο Παναγόπουλος ότι είστε της βίας και τραμπούκι, τώρα αγαπήσατε τον Γιαννούση και τον Παναγόπουλο και πρέπει να πούμε ότι είναι σωστά αυτά που λέει ο Παναγόπουλος. Άμα είναι σωστά αυτά που λέει ο Παναγόπουλος τον Γιαννούση, είναι σωστά και αυτά που λέει για τον κουκουέ. Και είστε τραμπούκι. Έτσι είναι? Άρα αφήστε τις υποκρισίες τώρα σε μένα εδώ. Πάμε λοιπόν τώρα στο συγκεκριμένο. Εγώ δεν μου παρώνω στο επεισόδιο. Εγώ προσωπικά καταδικάζω κάθε επεισόδιο. Εμένα δεν μου αρέσει καμία βία τραμπούκικη. Εγώ μένα μου αρέσει το κράτος. Εγώ αναγνωρίζω μόνο στο κράτος το δικαίωμα να ασκεί τη νόμιμη κρατική βία κατά τον Max Weber, υπό τους όρους και τις προποθέσεις του δημοκρατικού ελέγχου. Και δεν μου αρέσει καμία βία κανένας άλλου. Ούτε συνδικαλιστή, ούτε απεργού, ούτε διαδηλωτή, ούτε κουκουλοφόρου, ούτε κανένας. Ούτε και του κουκουέ φυσικά και τον πάμε. Κανένας. Εσείς τη βία την καθορίζετε. Αν είναι του κουκουέ η βία με στυλιάρια είναι καλή, αν αλλονό είναι κακή. Αυτή είναι η διαφορά μας. Για μας η βία είναι καταδικαστέα κάθε ολοκληρία. Από τη μία άκρη στην Ελλάδα προφανώς, αν υπήρξε τέτοιο επεισόδιο που προφανώς υπήρξε κατά του κυρίου Δανούση, το καταδικάζω απερίφραστα. Όμως εδώ και ο κύριος Δανούσης, και δεν ξέρω αν είναι ακόμα ο κύριος Πάναχα το Πασόκ συνδεδεμένος, πρέπει να λάβει και τη δικιά του ευθύνη και να πει και ένα δημόσιο συγγνώμη. Γιατί ο κύριος Δανούσης προσωπικά, από την πρώτη μέρα που ασχολούμαι με την υπόθεση Όνες και Ελευσίνα, έκανε ό,τι μπορούσε, μα ό,τι μπορούσε, για να μην φτάσουμε σήμερα εδώ. Και με συγχωρείτε. Κάπου υπάρχει και ανθρώπινη διάσταση στα πράγματα. Δεν είναι όλοι λόρδοι. Δηλαδή, έχει κάνει 3 χρόνια αγώνα, ο Ξενοκώστας δεν έχει λεφτά, ο Ξενοκώστας είναι απατεώνας, του χαρίζουν τον αφηγεία. Λέει πράγματα που είναι γνωστά στην πιάτσα. Και μετά πας και υπογράφεις για να πας να αποζημίσω τον Ξενοκώστα και δεν τρέπεσαι. Εγώ αντρεπόμουν στις θέσεις να πάρω τα λεφτά του Ξενοκώστα. Σε ειλικρινά, αντρεπόμουν να τα πάρω στις θέσεις του. Αξιοπρέπεια δεν έχει να πάρει να υπογράψει να πάρει τα λεφτά του Ξενοκώστα από τον Αλία Πατώνα μέχρι προχθές. Αυτό λοιπόν προφανώς τελειτεύτηκε από κάποιους. Και καλώς τελειτεύτηκε. Γιατί κάποτε στη ζωή πρέπει όλοι να έχουν ονοματεπώνυμο. Κατάλαβα. Εγώ τουλάχιστον δεν πάρω τα λεφτά να πάρω δανούσεις για τα αφηγεία. Εγώ δουλεύω σε 100 δημόσιο συμφέρον και με βρίζαν τόσο καιρό. Ή να του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα, για να μην πω εγώ. Το ίδιο κάνανε κι αυτοί. Άρα, προφανώς και ο Δανούσης έχει τις δικές του ευθύνες για όσα έκανε αυτά 3 χρόνια. Και δεν έχω αμφιβολία ότι ο κύριος Δανούσης παρέσυρε και τον κύριο Παναγόπουλο της ΓΕΣΕΕ και αυτός με τη σειρά του παρέσυρε τον ΠΑΣΟΚ. Στο όχι στο νομοσχέδιο. Για το οποίο διαβάζω, δεν ξέρω αν ο κ. Πάνας είναι ακόμα συνδεδεμένος, ότι ο κ. Ανδρουλάκης δήλωσε, λέει, στην κοινωνική του ομάδα ότι έκανε λάθος το Πασόκ που ψήφισε όχι. Έστω και η εκ των υστέρων αναγνώριση του λάθους ευπρόσδεκτη είναι. Άρα, για να φορά σας κύριε Γκιόκα, ότι οι εργαζόμενοι υπέγραψαν με το πιστόλι στον κρόταφο, διότι μόνο έτσι θα πέραν τα λεφτά τους, είναι και η απόλυτη απόδειξη τη σημασία του σχεδίου που ψηφίζουμε. Όποιος υπερψηφίζει τη συμφωνία θέλει να πάρουν εργαζόμενα τα λεφτά τους, όσοι δεν την υπερψηφίζουν δεν θέλουν να πάρουν εργαζόμενα τα λεφτά τους. Διαλέξτε μια πλευρά είστε. Και επειδή το παίζετε όλοι εδώ πέρα φίλοι των εργαζομένων, ο μόνος που βάζει λεφτά που μπορεί να χάσει και μάζεται 1,2 εκατομμύρια ευρώ στην αίθουσα είναι ο Ξενοκώστας. Διότι αν αυτή η έτσο δικαστία απορριφθεί, το 1,2 εκατομμύρια ευρώ κυρία Ξενοκρακοπούλου πέταξε. Ποιο από εμά έχει βάλει 1,2 εκατομμύρια τα δικά του λεφτά για του εργαζόμενου? Για δείξα μου έναν και τον εαυτό μου βάζω μέσα. Ωραία λέμε τις μεγάλες κουβέντες για τους εργαζόμενους. Για βάλτε 1,2 εκατομμύρια στο ΣΥΡΙΖΑ αν μπορείτε. Και αν μην τα βάζω στον αέρα, και να τα πάρω ποτέ πίσω. Αυτό έχει κάνει ο Ξενοκώστας τώρα. Βεβαίως θετικό. Το λέω ρητορικά. Επειδή σας είδα και σας συμπαθώ. Επειδή ήρθα το πρωί για το καλάθι στον ακτιβισμό και δεν μπορούσα να σας δω γι' αυτό έχω χωρεθεί. Αστειεύομαι. Λοιπόν, άρα
μας πουλάτε, κύριε Κουκουέ, και πολύ μεγάλα δακρύβεται η ιστορία. Ας πάει το Κουκουέ από την ταμεία, θα βάλει ακόμα 2 εκατομμύρια για τους εργαζόμενους αφού μπορεί. Πάρτε 1,2 εκατομμύρια του Κουκουέ, θα βάλετε. Αφού είναι τόσο μάκες και των εργαζόμενων. Βεβαίως φοβερό επιχείρημα. Η υποκρισία σας ξεπερνάει κάθε όριο. Είπατε δημόσια εδώ ότι αν δεν υπογράφουν θα πάνε τα λεφτά. Άρα η μόνη πρόταση να πάνε τα λεφτά είναι η Onyx. Αυτή που φέραμε εμείς. Εμείς ενδιαφερόμαστε για τους εργάτες, όχι εσείς. Εσείς υποκριτές που πουλάτε επανάσταση και καρμυριά, να πούμε. Για να κάνετε την επανάστασή σας. Αυτά θα λεχθούν στην Ελλάδα. Και αυτή η ιδεολογική ηγεμονία της αριστεράς έχει πάει περίπατο. Κανείς εργάτης δεν σας θέλει. Σας βλέπουν και τρέχουν αριστερά να φύγουν. Από όσο τους κάνω τόσα χρόνια. Και φυσικά το Google και το ΠΑΜ έχει τεράστια ευθύνη για όλη την παρακμή της ναυπηγικής βιομηχανίας στην Ελλάδα. Μόνο θα κάνει τόσα χρόνια. Λοιπόν, πάμε τώρα στον κύριο Λογιάδη. Κύριε Λογιάδη, μαζί σας ομολογώ ότι εγώ δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Είπατε 15 φορές οι εκπρόσωποι, λέει, των συμφερόντων της εργοδοσίας και οι εκπρόσωποι των συμφερόντων της εργοδοσίας και οι εκπρόσωποι των συμφερόντων της εργοδοσίας. Τι μου λέτε, κύριε Λογιάδη? Εσείς το κνωσός resort, πώς λέγεται, δεν έχετε εργαζόμενους? Δηλαδή, αν κάποιοι από τους εργαζόμενους στο κνωσός, το δικό σας ξενοδοχείο, πει ότι κάνετε κάτι σωστά, είναι αξιοκατάκριτος, διότι εσείς με κάποιο τρόπο, επειδή είστε εργοδότες, τους πίνετε το αίμα και όποιος εκπροσωπεί τα δικά σας συμφέροντα στο ξενοδοχείο σας, είναι εκπρόσωπος της εργοδοσίας, λέτε Λογιάδη. Καλά, τώρα σοβαρός άνθρωπος, σπουδές, τόσο καλές, τι κάνει εσείς? Ακόμα λέτε τέτοια φλήματα. Ποιος σας είπε ότι τα συμφέροντα της εργοδοσίας είναι κατά ανάγκη να αντίθετα με τον εργαζόμενο? Βεβαίως, μπορεί να υπάρχει και κακός εργοδότης. Καμία αμφιβολία. Αλλά δεν σημαίνει εξ ορισμού ότι όποιος είναι εργοδότης είναι κατά των εργατών των εργαζομένων του. Μπορώ να σου πω το ανάποδο. Κατά κανόνα είναι υπέρ. Γιατί καμία επιχείρηση δεν πάει καλά αν δεν ευχαριστημένοι εργαζόμενοι σε αυτήν, όπως είμαι βέβαιος, και έτσι φέρεστε πολύ καλά στους δικούς εργαζομένους. Αλλά και εσείς εργοδοσία είστε. Γιατί το λέτε έτσι απαξιωτικά? Αυτά έφεραν την Ελλάδα πίσω και μας έφεραν ένα βήμα με τη χρεοκοπία. Αυτή η νοοτροπία. Τη συγχαίρω με αυτήν την νοοτροπία. Πρέπει να φύγει αυτήν την νοοτροπία από την Ελλάδα. Αυτή η νοοτροπία κατέστρεψε τη χώρα. Που είπατε προηγουμένως. Έχουμε λοιπόν εδώ ένα επενδυτή. Δεν έχει εμφανιστεί κανένας άλλος. Μας φέρνει τα λεφτά. Πληρώνει προκαταβολικά τους εργαζόμενους. Διατηρεί τις θέσεις εργασίας. Αναλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος των παλιών χρεών. Και ποια είναι η κριτική που κάνει ο κ. Λογιάδης? Αυτοί λέει που τα λένε αυτά, εκπροσωπούν, λέει, τα σφαίρα της εργοδοσίας. Και ένα τελευταίο στον κ. Βιλιάρδο. Αν δεν μπορώ να βγάλω άκρη με τον κ. Λογιάδη μία, με εσάς 101. Δεν μπαίνω στα νούμερα, αν είναι 483 ή 486, διότι τα νούμερα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, δεν τα έχω κάνει εγώ. Τα νούμερα τα έχει κάνει η Ernst Young. Γι' αυτό πληρώνουμε τους ορκωτούς λογιστές, που είναι και μία από τις Big Four, για να κάνει τα νούμερα και να βάζει τη σφραγίδα και να είναι ελεγμένα. Θα μου επιτρέψετε, μεταξύ των υπολογισμών της ελληνικής λύσεως και της Ernst Young, να προτιμήσω την Ernst Young. Συγγνώμη, μόνο και μόνο τη πιστοποίηση, για ένα λόγο. Χωρίς να είναι φυσικά και κάναμε μια τρομερή διαφορά αυτή που ανακάλυψατε. Όμως εδώ το μείζον που είπατε, και αυτό είναι που πραγματικά είναι εξωφρενικό, είναι ότι στην πραγματικότητα για να ασκήσετε κριτική, τι είπατε, ότι θα υπάρχει διαγραφή χρεών. Συγγνώμη, παιδιά. Στο δικαστήριο πάμε για εξυγίανση πτωχευμένης εταιρείας. Έτσι κατάλαβα, έκανα λάθος, συγγνώμη. Αν η εταιρεία δεν ήταν πτωχευμένη και μπορούσε να πληρώσει τα χρέη της, υπήρχε κανένας λόγος να είμαστε εδώ σήμερα και να μιλάμε? Όχι. Άρα εξ ορισμού. Κάθε σχέδιο εξυγίανσης που χρησιμοποιεί το άρθρο του πτωχευτικού νόμου προϋποθέτει κάποια διαγραφή χρεών. Τελεία. Εξ ορισμού, οποιαδήποτε στον πλανήτη. Στην προκειμένη περίπτωση, τι έχει διασφαλιστεί με το παρόν σχέδιο? Έχει διασφαλιστεί η πληρωμή των εργαζομένων, γι' αυτό και υπέγραψαν όλοι, και ο κύριος Δανούσης και η του ΠΑΜΕ, όπου μάθαμε προηγουμένως ότι αφού υπογράψαν θέλουν να κάνουν και γιορτή συγχαρητηρίων, γιατί υπεγράψαν θα πάνε λεφτά. Και καλά κάνουν. Είναι ανθρώπινα, το δέχομαι. Πολύ καλά κάνουν. Και εγώ στι θέσει του, αν μετά από τόσο χρόνο να πλήρω, θα πάνε τα λεφτά μου, δεν θα να κάνω γιορτή. Σωστό είναι. Και εγώ χαίρομαι να κάνω γιορτή. Αν και του πάμε φυσικά και ανεξαρτήτω πολιτικών φρονημάτων. Όλοι οι εργαζόμενοι να κάνουν γιορτή που θα πάνε τα λεφτά του. Και χαίρομαι στο μέτωπο που και εγώ βοήθησα για να γίνει αυτό πραγματικότητα.
Λοιπόν, το πολεμικό ναυτικό έχει μέσα ακριβώς πώς θα πάρει. Γιατί έχουμε καμία πρόταση κάποια άλλη να πάρει με κάποιο τρόπο περισσότερα? Όχι. Τι είπατε? Ό,τι λέει το σχέδιο μέσα είναι. Ό,τι κατεί στο δικαστήριο, αυτό θα εγκριθεί από το δικαστήριο ή δεν θα εγκριθεί. Το ερώτημα είναι, έχει κάποιο να παρουσιάσει εδώ μια πρόταση που δίνει ένα ευρώ παραπάνω στον πολεμικό ναυτικό και δεν το ξέρα? Όχι. Μπράβο. Άρα τι συζητάμε τώρα? Είναι να πάει το πολεμικό ναυτικό 0 ή 140 εκατομμύρια. Και ο Βιλιάδο μας λέει, δεν μας το 140, θέλω 200. Και εγώ θέλω 500. Τι θα πει αυτό? Σημασία έχει ότι από εκεί που το πολεμικό ναυτικό θα έπαιρνε 0, θα πάρει 140. Αυτό έχει σημασία. Και αυτό είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Και δεν συνδέεται με τα αμυντικά προγράμματα. Το είπαμε και στο νόμο και στο σχέδιο. Αυτό δεν σημαίνει ότι το Ναυπηγείο Ελευθερίων δεν θα διεκδικήσει αμυντικά προγράμματα. Προφανώς και θα διεκδικήσει και πρέπει να διεκδικήσει. Αλλά για να τα πάρει, πρέπει να είναι εν λειτουργία και να μπορεί να παρέχει στο πολεμικό ναυτικό τις υπηρεσίες που χρειάζεται με την ανάλογη ποιότητα που χρειάζεται το πολεμικό ναυτικό. Εύχομαι στον κύριο Ξενοκώστα και στους εργάτες ναυπηγείων καλή επιτυχία να τα καταφέρουν, να έχουν καλύτερη επίδοση σχέση με το πολεμικό ναυτικό από ό,τι είχαν το προηγούμενο διάστημα όπου είχαν αυτή την πολύ μεγάλη χρονοκαθυστέρηση και να φτιάχνουμε και ένα ναυπηγείο που θα μπορεί να δίνει τις ανάγκες του πολεμικού ναυτικού κατά τον τρόπο που πρέπει. Χαρά θα μου δώσει. Αλλά δεν είναι προϋπόθεση για να πληρωθεί. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι λογικό να υποθέσει κάποιος, ιδιαίτερα σε εποχές που ζούμε, ότι θα μπορέσει ένα αξιόπιστο ναυπηγείο στην Ελευσίνα να πάρει δουλειές και από άλλα πολεμικά ναυτικά. Όχι μόνο από το ελληνικό. Μπαίνει στη διεθνή αγορά. Άξιος λαός είμαστε, ικανούς εργάτες έχει, καλή διαχείριση ο Ξενοκώστας, μπορεί να βγει να διεκδικήσει. Γιατί να είμαστε μεμψίμοι? Εγώ του εύχομαι καλή επιτυχία. Και άμα το βοηθήσουμε, και όταν το βοηθήσουμε, καμία αντίρρηση. Ελληνική εταιρεία είναι. Γιατί να με βοηθήσουμε δηλαδή? Αυτό κάνουν όλα τα άλλα κράτη. Τι νομίζω ότι κάνουν? Μόνο υπό την έννοια αυτή, τι συζητάμε εδώ σήμερα? Συζητάμε το να φτιάξουμε επιτέλους κάτι να λειτουργεί. Και ως προς το τελευταίο που το είπε και ο κ. Λογιάδης, ότι περιμένει να πάρει δουλειές από την Ελλάδα για να βάλει λεφτά στο ναυπηγείο, ψευδές. Απόδειξε το ναυπηγείο της Ήρου δουλεύει μόνο με ιδιώτες πελάτες από το εμπορικό ναυτικό και με αυτά τα λεφτά πληρώνει και τους εργαζομένους του. Πάλι κυρίως με ιδιωτικές δουλειές θα δουλέψει το ναυπηγείο της Ελευσίνας και τα 102 εκατομμύρια της DFC εξορισμού δεν μπορούν να πάνε καθόλου στα αμυντικά προγράμματα. Πάνε μόνο στην εμπορική εταιρεία, δηλαδή σε αυτή που θα διεκδικήσει μερίδιο από την ιδιωτική αγορά. Εκεί πάνε. Άρα δεν συνδέεται το σχέδιο εξυγίανσης με δουλειές που θα πάρει το ελληνικό κράτος, κύριε Λογιάδη. Δεν είναι αληθές. Και ως προς τα ΕΛΤΑ που είπατε, που επαναλάβατε αυτό που είπε ο κ. Πολάκης, το απάντησα στην αρχή που δεν με ακούσατε. Η ΟΝΕΞ έχει δουλειές με τα ΕΛΤΑ από το 2005. Την περίοδο ΣΥΡΙΖΑ 15-19 ήταν κανονικά εταιρείες εργαζόμενων με τα ΕΛΤΑ που παρήχε εργαζόμενους στα ΕΛΤΑ, επί ΣΥΡΙΖΑ. Τι σχέση έχει αυτό ένας κλάδος ενός ομίλου με τα λεφτά που έχουν πει για αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με τις ταχυδρομικές υπηρεσίες και τα ΕΛΤΑ με τα ναυπηγεία? Ούτε μία απολύτως σχέση. Είναι άλλη μία λάσπη από τις πολλές που έχουν εκτοξευθεί όλα αυτά τα χρόνια. Λοιπόν, ας αφήσουμε τη μεμψημυρία τώρα και ας πάμε παρακάτω. Τώρα πάμε να ανοίξουμε τα ναυπηγεία, να βρει ο κόσμος δουλειά. Να γίνει η Ελευσίνα ένας τόπος ανθυρός. Και σε αυτό, σας το είπα από την αρχή, έχει σημασία να αφαιρέσετε λίγο γκρίνια και να βάλετε λίγο πλάτη. Θα πάμε σε ένα δικαστήριο. Πρέπει το δικαστήριο να αισθάνεται ότι υπάρχει μια ισχυρή πολιτική υποστήριξη. Γι' αυτό ευχαριστώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι κρίσιμο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει το σχέδιο. Είναι κρίσιμο. Και πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ βοηθάει πολύ στο να γίνει δεκτό. Το αυξάνει τις πιθανότητες, δεν είναι που εγώ διατάξω το δικαστήριο, αλλά αυξάνει τις πιθανότητες να γίνει δεκτή η αίτηση θετική ψήφος αντιπολίτευσης. Και γι' αυτό λέω ότι έχουν μεγάλο μερίδιο επιτυχία σε αυτό. Και το αναγνωρίζω. Δεν το κρύβω. Δεν με ενδιαφέρει να πείτε μπράβο στην κυβέρνηση ο Γεωργιάδη. Με ενδιαφέρει να πάρει προς το ναυπηγείο και να βρει ο κόσμος δουλειά. Αυτό με ενδιαφέρει. Και αυτό θα με ενδιαφέρει και εσάς, κύριε Λογιάδη. Και εσάς, κύριε Γκιόκα. Και εσάς, κύριε Βιλιάρδο. Και εσάς, κύριε Πάνα. Αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό, σε ενδιαφέρει να κάνετε σώμα αντιπολιτευτικό. Και ένα καθένα να βγάλει τα σώψυχά του. Καλά, για τον Κουκουέ το ξέραμε. Αλλά και εσείς, κύριε Λογιάδη, εντάξει. Κάπου είναι σάφι. Εκτός αν δεν πιστεύετε σε καμία ιδιωτική επιχείρηση, οπότε κλείστε τη δικιά σας. Την κρατάτε. Λοιπόν, άρα, συγκεφαλαιώνοντας,
Οι εργαζόμενοι όλοι υπέγραψαν, και ο κύριος Δανούσης, και οι του ΠΑΜΕ. Δεν υπάρχει κανένα που δεν έχει υπογράψει. Και ο λόγος δεν έχει υπογράψει είναι αυτό που είπα πριν ο κύριος Γκιόκας. Γιατί αν δεν υπογράφει με την Όνεξ, δεν θα πάρει τα λεφτά σου. Οι μόνοι που πρέπει να πληρωθούν είναι η Όνεξ. Καμία άλλη. Ή υπογράφουμε την Όνεξ, ή χάνουν τα λεφτά τους. Άρα ευχαριστούμε τον κύριο Ξενοκώστα που έδωσε την ευκαιρία στους εργαζόμενους να τους δώσει τα λεφτά τους πίσω. Σας συγχαίρω για αυτό, κύριε Ξενοκώστα, και την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας για να πετύχει αυτό το μεγάλο εγχείρημα που είναι εθνικό στοίχημα. Και δεν είναι στοίχημα μόνο της Όνεξ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Υπουργό. Ως προς τον κύριο Γιώκα. Δεν μου αρέσει καθόλου να διαστρεβλώνω αυτό που είπα. Είπα και το ξαναλέω για να καταφύγω τα πρακτικά. Καταδικάζω απερίφραστα το περιστατικό το οποίο συνέβη. Σας είπα ότι εγώ εξ ιδεολογίας είμαι κατά της βίας και καταδικάζω συνολικά τη βία και κάθε δύο επεισόδιο. Είτε έγινε από κάποιους εργαζόμενους στα ναυπηγεία Ελευσίνος κατά του κυρίου Δανούση, απολύτως καταδικαστέο, είτε έγινε σε διαδήλωση του ΚΚΕ με στυλιάρια με κόκκινες σημαίες έξω από το Πανεπιστήμιο. Η διαφορά μας, σας είπα, είναι ότι εγώ καταδικάζω όλη τη βία από όπου και αν προέρχεται. Εσείς καταδικάζετε μόνο τη βία με την οποία δεν συμφωνείτε. Εάν συμφωνείτε με μία βία, μια χαρά την αποδέχεστε. Άλλωστε, για μιλάμε και λίγο μαρξιστικά, στον πυρήνα της μαρξιστικής ιδεολογίας είναι η επαναστατική βία. Είναι κομμάτι της ιδεολογίας σας. Άρα, μην μου το παίζετε και πολύ πασιφιστής, γιατί δεν είστε. Αντί να δάσετε κομμουνιστής. Αυτά βέβαια πολλοί κόσμοι δεν τα ξέρετε, δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς είναι η αριστερά, αλλά αυτό είναι μια μεγάλη ιδεολογική συζήτηση που δεν τη παρούσε. Άρα, μην διαστρεβλώνετε. Καταδικαστέω το επεισόδιο. Δεν έπρεπε να γίνει, απαράδεκτο, ο κάθε εργαζόμενος και φυσικά και ο κύριος Δανούσης πρέπει να μπορεί να κάνει αυτό που θέλει, χωρίς να φοβάται για κανένα προπυλακισμό και κανένα δύο επεισόδια εναντίον του. Επανέφερα φυσικά την υποκρισία σας, ότι εσείς στη Ρόδο πήγατε και με στυλιάρια δια της βίας, προσπαθείτε να αποφύγετε να γίνει το συνέδριο και της ΓΕΣΕ. Αυτά κατήγγειλε ο κ. Παναγόπουλος. Τώρα, αν είναι ψεύδι ο κ. Παναγόπουλος, εντάξει, τι να σου πω. Βρείτε μεταξύ σας. Εγώ δεν θέλω να επισέλθω περισσότερο. Τα βίντεο, όποιος θέλει στο Google, τα βρίσκει και βλέπει και τις δηλώσεις του on camera και τα επεισόδια που γίνανε. Άρα, μεταξύ των δύο, νομίζω ξεκάθαρα τα πράγματα. Αν κάποιος από εμάς δέχεται κάποια βία, είστε εσείς. Όχι εγώ. Στον κύριο Βιλιάρδο, μην ανακυκλώνουμε τα ίδια. Ο κ. Παναγόπουλος στη Βουλή είπε δεν διαγράφεται χρέος, δηλαδή ενώ τα 140 εκατομμύρια που είναι εγγεγραμμένα, ποτέ δεν μίλησε για τους τόκους. Άρα αυτό που είπε, αυτό και έγινε. Τρίτον, στον κύριο Λογιάδη. Χαίρομαι που τελικά συνεννοούμαστε. Τι είπατε, μπορείτε να ψάξετε για τους δικούς μου εργαζομένους πόσο ευχαριστημένοι είναι και πόσο θέλουν να ξανάρθουν να δουλέψουν για μένα. Το αποδέχομαι. Και να πω την αλήθεια, λίγο που σας ξέρω εδώ στη Βουλή, πιστεύω ότι είστε καλός εργοδότης πράγματι. Αυτή είναι η εντύπωση μου δίνεται. Και ερχόμαστε και στην ουσία. Ένας εργοδότης μπορεί να είναι καλός, ένας εργοδότης μπορεί να είναι κακός. Παραδείγματος χάρη και τον Ξενοκώστα, άκουσα στην εκπομπή του Άρη Πρωτοσάλτε που βγήκε ο πρόεδρος των εργαζομένων της Σύρου και του έπλεκε το εγκόμιο πόσο καλός εργοδότης είναι. Όπως εσείς διεκδικείτε για τον εαυτό σας ότι είστε καλός εργοδότης και το λέτε με υπερηφάνεια, το ίδιο μπορεί να είναι καλός εργοδότης ο Ξενοκώστας ή μπορεί να είμαι καλός εργοδότης εγώ. Και αντίστροφα, μπορεί κάποιος να μην είναι καλός εργοδότης. Άρα συμφωνούμε. Εσείς είπατε 4-5 φορές, απαξιωτικά και μεταδελιγμίας απηχούν τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Αυτό που σας είπα είναι ότι αυτό δεν είναι κατά ανάγκη κακό, γιατί αν η εργοδοσία είναι τύπου Λογιάδη, καλώς εκπροσωπούν τα συμφέροντα της εργοδοσίας. Αν είναι ενός κακού εργοδότη, π.χ. το αμνήσι του δυστυχώς ταβουλάρι, πολύ κακός. Τώρα, κάνετε και ένα λάθος. Είπατε η δικιά σας κυβερνήση κυβερνάγαν τα ναυπηγεία. Ψευδές. Τα ναυπηγεία Ελευσίνος ήταν ιδιωτική εταιρεία. Διοικείται από μια ιδιωτική επιχείρηση με ιδιωτικό management. Αν κάπου ευθύνονται οι κυβερνήσεις, είναι γιατί επέτρεψαν να δημιουργηθεί αυτό το πολύ μεγάλο χρέος. Σε αυτό να συμφωνήσουμε. Η παρέμβαση θα πρέπει να είναι πολύ γρηγορότερα. Προφανώς για πολιτικούς λόγους, για λόγους άμυνας, για λόγους συμβολέων του πολεμικού καθεστώτος, για δεν θα πω τώρα γιατί, για διάφορους λόγους. Το χρέος έφτασε στα ύψη που είναι σήμερα. Αλλά δεν είναι επιχείρηση που διοικείται από το κράτος ή από τις κυβερνήσεις. Η παρούσα κυβέρνηση, και θα το ξαναπώ, και η προηγούμενη κυβέρνηση, για να ακουστεί, παρενέβησαν για να λύσουν ένα πρόβλημα που κληρονόμησαν. Όχι ένα πρόβλημα που δημιούργησαν. Κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο και ο κύριος Ξενοκώστας αναλαμβάνει ένα κομμάτι χρεών που δεν δημιούργησε ο ίδιος.
τα παραλαμβάνει από την εταιρεία από τους προηγούμενους που τα δημιούργησαν. Στα πλαίσια του αρχιευτικού νόμου και της δικαστικής απόφασης και όλο αυτό που μην ξαναρθούμε τώρα, θα ξαναπώ από την αρχή. Αυτό είπε σήμερα, αγαπητέ κύριε Λογιάδη, και όχι κάτι διαφορετικό. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, νομίζω ότι συμφωνήσαμε. Καλό είναι και στο ΜέΡΑ25 να μην έχει τέτοια αποστροφή για κάθε είδους εργοδοσία, γιατί αν φύγουν όλοι οι εργοδότες θα μείνουν και όλοι άνεργοι. Άρα λοιπόν, κακή ιδέα αυτή. Επαναλαμβάνω, να κυνηγάμε από πίσω τον κύριο Ξενοκώστα που μιλάμε για την Ελευσίνα και να τον παρακολουθούμε, να είναι εργοδότης τύπου Λογιάδη και να είναι εργάτες ευχαριστημένοι και να θέλουν να πηγαίνουν να ξαναδουλέψουν εκεί. Α, ένα τελευταίο που το ξέχασα, μεγάλη απρέπεια αυτό που είπε ο κύριος Γιώκας περί του λαγού και μου και της Χρυσής Αυγής. Τελείως απρέπεια. Πρώτον, διότι εγώ έχω καταδικάσει τότε την επίθεση στον κύριο Πουλικόγιαννη από το λαγό. Πρώτος την καταδίκασα δημόσια και με πολύ μεγάλη ένταση. Εάν η κουβέντα όμως είναι πως το οτιδήποτε λέμε, αν συμβαδίζουμε ό,τι έχει πει κάποτε η Χρυσή Αυγή, μας κάνει χρυσαυγίτες, θα σας πω ότι από κοινού με τη Χρυσή Αυγή καταψήφισα την κυβέρνηση Σαμαρά. Μην ψηφίσετε τον πρόεδρο Δημοκρατίας Σταύρο Δήμα, και άρα έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά. Ομού κουκουέ Χρυσή Αυγή. Μαζί σας το δημοψήφισμα υπέρ του όχι, ομού Χρυσή Αυγή κουκουέ. Δεν είναι σας το όχι. Όχι βέβαια. Μπορεί να σας κάνω λάθος. Δεν θέλω να πω, δεν θυμάμαι που ήταν κουκουέ. Πάντως ναι, δεν ψηφίσατε το δημοψήφισμα, φαντάζομαι. Δεν φαντάζομαι να ψηφίσατε και υπέρ του μνημονίου, ή δεν σας θυμάμαι στη μνημονιακή πλευρά. Στην απέναντι σας θυμάμαι, όπου ήταν και η Χρυσή Αυγή. Μπορεί με διαφορετικό επιχείρημα, αλλά εν πάση περιπτώσει σε εκείνη την όχθη ήσασταν και όλοι οι αριστεροί, από ό,τι θυμάμαι, στην ίδια πλατεία Συντάγματος ήσασταν αντιμνημονιακοί, η μένα από τη μια μεριά, τη Χρυσή Αυγή από την άλλη. Άρα στα αφήσουμε αυτά τώρα. Εγώ με τη Χρυσή Αυγή δεν είχα ποτέ καμία σχέση, όπως τρέχω μεταυτελιγμίας, τη βία την καταδικάζω μεταυτελιγμίας, όπως είπα προηγουμένως, και μην βάζει στο στόμα μου πράγματα που δεν έχω πει. Η υποκρισία σας όμως, ναι, πρέπει να αναδεικνύεται. Και όταν είμαι εγώ παρόν, θα αναδεικνύεται πάντα. Εγώ λέω ότι λέτε τα ίδια.